Συνεχίζοντας την υπέροχη πορεία του στο κύπελο, ο Τύρναβος πήρε σήμερα αποτέλεσμα και στη Μυτιλήνη απέναντι μάλιστα σε μια ομάδα Super League όπως είναι εδώ και δύο χρόνια η Καλονή. Πιο συγκεκριμένα στην πρεμιέρα των ομίλων της διοργάνωσης, οι και οι ανέρυθροι του Άγγελου Δικόζη αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 και επέστρεψαν από το ακριτικό νησί με πολύτιμο βαθμό, ο οποίος αφήνει πλέον σοβαρές πιθανότητες πρόκρισης καθώς θα ακολουθήσουν τα εντός έδρας μάτς με Ιγυνιακό και Αστέρα Τρίπολης. Τα γεγονότα που κάνουν ακόμη πιο σημαντική την επιτυχία της ομάδας του Τρινάβου είναι καταρχήν η αντίδρασή της στο πέναλτι με το οποίο προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι στο 19, καθώς το κέρδισε ο Μίγκας και ευστόχησε στην εκτέλεσή του ο Μανούσος, αφού πίστεψαν στην ανατροπή και κατάφεραν να εσωφαρίσουν στο 43 με σου του Μιλουτίνοβιτς. Επιπλέον, από το 74 έπαιζαν με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Στεριανού, αλλά όχι μόνο δεν πτωήθηκαν, παρακράτησαν κάθε κίνδυνο μακριά από την εστία του πρίφτη. Η σύνθεση με την οποία επετεύχθη αυτό το νέο ιστορικό για τον σύλλογο αποτέλεσμα αποτελούνταν από τους πρίφτη Καραμανλή, Χαλούλου Πεχλιβανόπουλου Μιλουτίνοβιτς, Στεριανό Τσούκαλο Ντατίδη Σαμαρά, Σολφερίνο και Ποκόγκ, ενώ χρησιμοποιήθηκαν κατά σειρά στην επανάληψη και οι Ζιγκερίδης, Ιβανίδης και Μπράγκοβιτς.